Σήμερα θα υπογράψω μια εργολαβία 600.000 ευρώ, προϋπολογισμού 600.000 ευρώ. Το ποσό στο σύνολό του ή το έργο στο σύνολό του θα είναι από την Λάμπαινα μέχρι την Αρχαία Μεσίνη. Πρέπει μέχρι το καλοκαίρι να αλλάξει κυριολεκτικά η εικόνα του δρόμου, στον οποίο δρόμο διακινούνται πολλές δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας που πηγαίνουν προς την Αρχαία Μεσίνη είτε για εκδηλώσεις είτε να επισκεφθούν τον χώρο. Και οι 600.000 ευρώ θα πάνε στο συγκεκριμένο χώρο και θα πάνε και επιπλέον χρήματα στο συγκεκριμένο δρόμο. Λοιπόν, επομένως η εικόνα από Λάμπαινα μέχρι την Αρχαία Μεσίνη, το καλοκαίρι η εικόνα του δρόμου θα έχει αλλάξει, θα είναι πιο προσβάσιμος, πιο ασφαλής και θα εξυπηρετούνται καλύτερα οι πολίτες. Ένα μικρό ποσό θα δώσουμε σήμερα σε διαφόρους σε δήμους για τον εξοπλισμό των σταδίων τους. Ιδιαίτερα δίνουμε όργανα τα οποία εξυπηρετούν τους αθλούμενους σε αθλήματα του κλασικού αθλητισμού και αυτό θα κάνουμε και στις προσεκτικές ημέρες με ένα ποσό γύρω στα 90.000 ευρώ επιπλέον και 250.000 ευρώ για τις άλλες περιφερειακές ενότητες. Υπενθυμίζω ότι η Περιφέρεια έχει αναλάβει την ανασυγκρότηση των μεγάλων αθλητικών χώρων στην πόλη της Καλαμάτας. Ανασυγκροτούμε το ιστορικό γήπεδο του Μεσσηνιακού, το Εθνικό Στάδιο στην παραλία της Καλαμάτας και το Στάδιο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων, εδώ στη Δυτική Παραλία. Τις προσεχείς ημέρες θα υπογράψουμε ένα ποσό της τάξης των 390.000 ευρώ για την βελτίωση, την ολοκλήρωση της βελτίωσης του σταδίου της Μεσίνης, του σταδίου του Παμίσου, όπως είναι ευρύτερα γνωστό, και ακολουθεί το γήπεδο του Μελιγαλά. Και για την Κυπαρισσία τα έχουμε πει και θα τα πούμε όταν θα επισκεφτώ τη συγκεκριμένη περιοχή. Αύριο ή μεθαύριο η καθυστέρηση οφείλεται στις δυσκολίες με το εισαγωγικό εμπόριο. Έρχονται οι σηματοδότες και θα τοποθετηθούν στο ασπρόχωμα. Αύριο ή μεθαύριο θα γίνει αυτό και τα έργα πολιτικού μηχανικού, τα οποία είναι αναγκαία. Είδατε, έχει γίνει η περίφραξη του χώρου. Επίσης, έχει διατεθεί το ποσό των 50.000 ευρώ για να γίνει η μελέτη των 1.200 μέτρων περίπου από το κόμβο Ζαφύρη μέχρι το κόμβο Ασπροχώματος. Η εντολή είναι να υπάρξει και νησίδα στη μέση. Και η προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των πεζών, έστω και αν δυσκολευτούν τα οχήματα. Θα μας παραδοθεί πάρα πολύ γρήγορα η μελέτη. Θα συνοηθούμε με τον Δήμο Καλαμάτας που έχει και την ευθύνη τη συντήρηση του συγκεκριμένου δρόμου. Αλλά πολύ γρήγορα θα γίνει η παρέμβαση σε αυτό το σημείο. Προφανώς συμφωνούμε όλοι ότι αυτός ο δρόμος, πέρα από τα γνωστά προβλήματα, δεν τιμά και την πόλη και την είσοδό της. Δεν είναι ανάλογος, δεν είναι δρόμος που θα έπρεπε να είναι.